σοβαρό αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην είσοδο του Βενιζέλιου νοσοκομείου. Θύμα ένας 49χρονος οδηγός του νοσοκομείου, ο οποίος δέχτηκε επίθεση, όπως λέει ο ίδιος στην Κρήτη TV, από υπαλλήλους γραφείου τελετών. Οι εικόνες από τα σοβαρά τραύματα που του προκάλεσαν οι δράστες σοκάρουν. Μου έχουν σπάσει το διάφραγμα στη μύτη, τα κουκαλάκια από ό,τι μου είπαν οι γιατροί στο Βενιζέλιο με περιθάψανε. Έχω κάνει πάνω από 10 ράματα στα χείλια μου. Είμαι στο Παγνή τώρα και περιμένω να βγω για ξενοδοχείο, γιατί πονάνε τα πόδια μου. Ο 49χρονος πατέρας δύο παιδιών καταγγέλει ότι όλα ξεκίνησαν από μία παρατήρηση που έκανε σε έναν εκ των δύο δραστών. Πήγα λοιπόν να αφήσω κάτι πράγματα στην είσοδο του Βενιζελίου στο γραφείο του πολίτη. Ήταν ένα άτομο εκεί το οποίο ήταν από γραφείο τελετών και τέτοια, χωρίς μάχες, χωρίς γάνια, χωρίς τίποτα. Του είπα λοιπόν ότι πρέπει να πάει πιο πέρα, γιατί ήταν ακριβώς δίπλα πίσω από το αμάξι, το δικό μου ήταν να ανοίξει το αμάξι. Του είπα να πάει πιο πέρα. Με ρώτησε ποιος είσαι, του λέω πήγαινε πιο πέρα. Δεν φοράς του λέω ούτε γάνδι, ούτε τίποτα. Και ένιωσα μια μαυρίλα. Είχε έρθει, δεν είχα δει πως ήταν με δυο, ήταν δυο άλλα και ένα άλλο που ήταν πιο πέρα από εκεί. Ο εργαζόμενος του Βενιζέλιου, αφού δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παγνή για περαιτέρω εξετάσεις. Η αστυνομία, όπως λέει, είναι ενήμερη για το σοβαρό περιστατικό βιαιοπραγίας, το οποίο και ερευνά. Πήραν τα μάξι, το οποίο ήταν μια νεκροφόρα που... Αυτοί και σηκώθηκαν και φύγανε. Από την πλευρά της, η Ένωση Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου καταδικάζει το γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρότατο τραυματισμό ενός συναδέλφου τους. Κατακριτέα αυτή, από όπου και να προέρχεται, οι βιοπραγίες πρέπει να σταματήσουν επιτέλους και σε ένα χώρο όπως είναι το νοσοκομείο. Και όχι μόνο. Η βιοπραγία δεν είναι λύση, δεν είναι λογική.